Στη διάσκεψη των Προέδρων για την Ολομέλεια είχε υποθεί μέχρι 5 μέρες. Καταλάβατε. Δευτέρα Παρασκευή, λέμε. Λέω. Για τις επιτροπές θα το πάμε. Ξεκάστε, σκουπίστε. Δευτέρα Παρασκευή, κύριε Παπίλη. Πρωί, απόγευμα, αύριο τώρα. Και με τους φορείς. Δευτέρα Παρασκευή. 5 μέρες είναι. Σας παρακαλώ. Δεν είναι 5 μέρες. Είπα για την Ολομέλεια. Δεν ακούτε καλά. Καθίστε, παιδιά, λίγο. Ηρεμήστε. Για την Ολομέλεια είπα ότι η συζήτηση που είχε γίνει, δεν ξέρω τι θα αποφασιστεί την Πέμπτη. Είχε υποθεί ότι θα πάει 5 μέρες. Δεν ξέρω αν θα το πάρετε και αυτό πίσω. Επομένως, με αυτή τη λογική, με αυτή τη, πώς το λέω, την κατεύθυνση, τι είναι, είναι το νομοσχέδιο του αιώνα τώρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ. Επικαλείστε την εμπειρία. Ξέρουμε τι έχετε κάνει. Όλοι σας. Ξεκάστε, σκουπίστε τελείως. Αλλά εδώ τσακίζεται ένας λαός ολόκληρος εδώ. Και πρέπει να υπάρχει άνεση συζήτηση. Δηλαδή, ωραία, τι θέλετε να κάνουμε. Εσχαθούμε να φύγουμε όλοι. Δικό σας θέμα είναι τώρα. Εγώ θα σας πω. Μα δεν είναι δυνατόν να τελειώνει σήμερα και αύριο να έχει 2 επιτροπές. Πρώτη φορά το βλέπετε, κύριε Παφίλη, τόσα χρόνια εδώ πέρα. Τι μου το λέτε. Σας το λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι τέρας. Εντάξει. Και επειδή είναι τέρας, πρέπει να το αποκαλύψουμε. Έτσι το βλέπετε εσείς. Λοιπόν, άκουσα. Καλά και εσάς τι σας πειράζει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σας πειράζει δηλαδή, που σας λέμε, μα καλά λογικά μιλάμε. Δεν γίνουμε κουδούνι όλοι. Σας είπα εγώ τι με πειράζει. Το βράδυ αύριο. Σας είπα εγώ τι με πειράζει. Λέω τι σας πει αύριο, γιατί να γίνουν 2 συνεδριάσεις. Γιατί είναι θέμα χωροταξικό της Βουλής, κύριε Παπαδάκη. Ποιο είναι χωροταξικό στη Βουλή. Των συνεδριάσεων. Των συνεδριάσεων. Δεν είμαστε οι μόνοι που συνεδριάζουν. Να το αλλάξετε. Δεν είμαστε οι μόνοι που συνεδριάζουν. Να το αλλάξετε.